Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράφουν τη σύμβαση του μεγάλου έργου του αγωγού ίδρυυσης από το πίδημα στην Καλαμάτα. Λίγο αρχείο. Τουλάχιστον εδώ θα έχουμε στην Καλαμάτα άσφαλο. Ο Υπουργός βρέθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας, βάζοντας τέλος στην καθυστέρηση της υπογραφής της ένταξης του έργου ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Τρίτσης. Ένα έργο που αναμένεται να λύσει το πρόβλημα υδροδότησης τριών δήμων του νομού Μεσσηνίας. Ο αγωγός ΦΥ 800, που θα κατασκευαστεί 15,5 χιλιόμετρων, θα εξυπηρετεί στο μέλλον μαζί με μια δεξαμενή που ετοιμάζουμε τη μελέτη της, το σύνολο του Δήμου Καλαμάτας. Συγχρόνως, μέσα στο έργο περιλαμβάνεται και ένας αγωγός ΦΥ 400, 6,9 χιλιόμετρα, που θα υδροδοτεί το Δήμο Μεσσίνης. Όλα αυτά μαζί με κάποιες γεωτρήσεις, ο νέος αγωγός θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 55.000 κυβικά ημερησίως νερό. Δεν επιτρέπεται στην εποχή μας να μην έχουμε λύσει το πρόβλημα της ίδρυυσης. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος αυτό. Συνεχίζω λοιπόν τις προσπάθειες του προκατόχου μου στο συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι αφορά εννοώ την Καλαμάτα. Άλλωστε είναι ένα έργο για το οποίο είχε ενδιαφερθεί προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή σας. Και πιστεύω ότι θα φροντίσετε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα το έργο να ολοκληρωθεί μέσα σε 2-2,5 χρόνια όπως προβλέπετε. Για να έρθουμε με το καλό εδώ πέρα, ύστερα από 2,5 χρόνια, να δούμε το άμεσο και απτό αποτέλεσμα μαζί με όλους τους δημότες και τους πολίτες της Καλαμάτας και μαζί βεβαίως με τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και ανθρώπους που αγαπάμε την Καλαμάτα γιατί είναι ένας πανέμορφος τόπος στην Νότια Πελοπόννησο με πολύ μεγάλη δυναμική. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας στους πολίτες της Καλαμάτας, θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα με αφορμή το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα τα σχολεία της πόλης είναι ασφαλή. Άρα θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους πολίτες της Καλαμάτας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της καθαριότητας. Τα σχολεία είναι απολύτως εντάξει και πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά. Και επίσης, όπως έχω ήδη εξηγήσει με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο Εσωτερικών με σημερινή απόφαση που υπεγράφει 6,2 εκατομμύρια ευρώ προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας διασφαλίζει να δοθούν δωρεάν υφασμάτινες και επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες στα παιδιά και στους καθηγητές. Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε πολύωρη σύσκεψη με τους δημάρχους της περιοχής, συζητώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και θέματα που απασχολούν το πρόγραμμα Τρίτσης.